Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Δύο επισημάνσεις, δύο έτσι εισαγωγικές παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτό εδώ δεν μπήκε για μένα. Μπήκε για έναν επόμενο ομιλητή και για να το αποδείξω δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δεύτερον, όπως καταλάβατε, η απόφαση είναι σήμερα να την πληρώσω εγώ. Αφού η απόφαση ήταν να μην υπάρχουν πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά παρόλα αυτά δημοκρατικά η απόφαση λήφθη. Έχω αποφασίσει να σας μιλήσω για ένα θέμα. Η προϋπόθεση όμως στο τέλος να έχω καταφέρει να σας έχω μεταδώσει τις πληροφορίες περισσότερο και πολύ λιγότερο οτιδήποτε πολιτικό γύρω από αυτές είναι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να συναποφασίσουμε ότι δύο προϋποθέσεις θα τις εκπληρώσουμε. Απαραίτητες για να καταφέρω να σας μεταφέρω αυτό το οποίο νομίζω στο τέλος ίσως κάτι σας αφήσει και κυρίως ίσως κάτι σας γνωστοποιήσει που δεν ξέρετε ήδη. Είναι μία εύκολη και μία δύσκολη. Την εύκολη θα την αναθέσω σε εσάς, τη δύσκολη θα την αναλάβω εγώ. Η εύκολη για εσάς υπόθεση που σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε είναι να υποθέσετε ότι αυτή τη στιγμή απέναντί σας δεν έχετε ένα μέλος της κυβέρνησης, αλλά έναν άνθρωπο με το ίδιο όνομα, που το 1999, ενώ έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, έχει πάει σχολείο εδώ, έχει περάσει το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στην ηλικία των 34 ετών, αποφάσισε να πάρει τη γυναίκα του και το ένα από τότε παιδί του και να πάει να κάνει μια νέα αρχή στην Πάρο, από όπου και κατάγεται. Σας παρακαλώ, λοιπόν, μόνο για 10-15 λεπτά, η αντίστροφη μέτρηση έτσι και έτσι έχει ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι έχετε γράψει και τον χρόνο του κυρίου Χαϊκάλη. Σας παρακαλώ λοιπόν να υποθέσετε ότι αυτόν έχετε απέναντί σας. Κάποιον που αποφάσισε να ξεκινήσει από την αρχή το 1999 και να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Τόσο ριζικά που το 1999, έχοντας προσληφθεί για 2 χρόνια στο ΝΟΤΕΟΣ ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οικονομολόγος με μεταπτυχιακά και ούτω καθεξής, παρετήθηκε από τον ΝΟΤΕ, προκειμένου να ζήσει στην Πάρο κάνοντας τη δική του επιχείρηση. Επιχείρηση σημειωτέων που καμία σχέση δεν είχε με τη λειτουργία του κράτους. Τώρα, αν εσείς αποδεχτείτε να αναλάβετε την υπόθεση αυτή, εγώ θα πάρω τη δύσκολη υπόθεση και θα υποθέσω ότι όλοι εσείς που είσαστε απέναντί μου αυτή τη στιγμή λατρεύετε τους πολιτικούς. Λοιπόν, αν αυτά τα δύο συντρέξουν, και ευχαριστώ πολύ για την επιδοκιμασία, άρα από κοινού αναλάβαμε αυτή την προσπάθεια, θέλω να πάω σε αυτό καθε αυτό το θέμα. Μια ιδέα. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή αν δεν υπάρχει μια ιδέα. Μάλιστα, η εμπειρία των περισσότερων από εσάς και από όλους μας στη ζωή μέχρι τώρα δείχνει ότι οι πιο καλές, οι πιο δυνατές, οι πιο στην πορεία απίστευτα δημιουργικές ιδέες έχουν συλληφθεί σε κλάσματα δευτερολέπτου από το ανθρώπινο εγκέφαλο. Μια ιδέα, λοιπόν, ότι ό,τι είναι ιδιωτικό, είναι ιδιωτικό. Με απόλυτο σεβασμό το προσέχουμε, το τηρούμε, το παρατηρούμε, το προστατεύουμε. Ό,τι όμως είναι κοινό, δεν μπορεί να μην είναι κάτι στο οποίο θα έχουμε πρόσβαση όλοι. Γιατί απλούστατα είναι και δικό σας και δικό μου και όλων. Αν λοιπόν αυτή η ιδέα είναι μια ιδέα η οποία πάει κανείς και τη φέρει σε αυτή τη συζήτηση από εσάς και πει ότι εγώ σκέφτηκα ότι αφού είναι κοινό το κράτος, το κράτος είναι μια κοινή μας υπόθεση. Μαζί το έχουμε φτιάξει, μαζί το πληρώνουμε, το κυριότερο, μαζί γύρω από αυτό τριγυρίζουμε, με τον ένα ή τον άλλο ρόλο, είτε ως υπάλληλοι του, στελέχη του, είτε ως άνθρωποι που θέλοντας και εμείς, με κάποια από τις πλευρές του, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα έρθουμε σε επαφή. Με το σχολείο, με το στρατό, με το νοσοκομείο, με τη δημόσια διοίκηση, με τα ΚΕΠ, με οτιδήποτε. Αν λοιπόν πει κάποιος ότι έχω την ιδέα αυτό το κράτος, αφού είναι κοινό, να το λειτουργήσουμε κατά τρόπο που θα μπορούμε όλοι να βλέπουμε ό,τι γίνεται μέσα σε αυτό και αυτή η ιδέα έρθει από εσάς, τότε είμαι βέβαιος ότι όλοι θα πούμε, και πρώτος και καλύτερος εγώ, φοβερή ιδέα. Αν αυτή η ιδέα, μάλιστα τύχει να είναι από κάποιον φίλο που ζει στο εξωτερικό, έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό, είτε Έλληνας είτε όχι, τότε θα έχουμε και ένα στοιχείο ζήλιας μέσα μας για αυτή την ιδέα. Θα πούμε, κοίτα να δεις τι κάνουν.
Αν για αυτή την ιδέα σας μιλούσε ένας Έλληνας πολιτικός πριν ένα χρόνο και σας έλεγε ότι αυτό θα μπορούσε και θα γίνει πράξη, είμαι βέβαιος ότι θα λέγατε. Θα αντιδρούσατε πάρα πολύ αρνητικά. Σιγά τώρα μη γίνει κάτι τέτοιο πράξη και πού τώρα στην Ελλάδα, ποια Ελλάδα, τα ακούσαμε και ακόμη μια φορά προηγουμένως, Ελλάδα της οποίας τα οικονομικά του κράτους χρεοκόπησαν. Ούτε η κοινωνία της, ούτε η οικονομία της. Αν τώρα όμως έρθει μπροστά σας κάποιος και σας πει ότι από τον Ιούνιο του 2010 έχει γίνει νόμος του κράτους, μία ιδέα που αρχικά θεωρήθηκε φοβερή, στη συνέχεια αν την ακούγαμε να έχει εφαρμοστεί αλλού θα τη ζηλεύαμε, ή αν την είχαμε ακούσει απλώς να ξεστομίζεται από πολιτικούς, θα ήμασταν πάρα πολύ συγκρατημένοι. Και όχι μόνο σας έλεγε ότι έχει γίνει νόμος του κράτους, αλλά ποια εφαρμόζεται, τότε νομίζω ότι θα ήταν πράγματι μία έκπληξη. Θέλω να πιστεύω μία πολύ θετική έκπληξη. Αναφέρομαι στην ηλεκτρονική πια διεύθυνση www.diavgia.gov.gr. Έναν ιστότοπο, τον οποίο έχει δημιουργήσει το επίσημο ελληνικό κράτος, τον οποίο τον έχει θέσει σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου και εντός του οποίου είναι υποχρεωμένοι όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι, από τον Πρωθυπουργό της χώρας μέχρι τον τελευταίο διοικητή του Περιφερειακού Νοσοκομείου της χώρας, τον τελευταίο προϊστάμενο στην ιεραρχία ενός Υπουργείου, να δημοσιοποιούν, να αναρτούν σε αυτό τον ιστότοπο όλες τις αποφάσεις τους. Όχι απλώς για να μπορούμε εμείς να τις μαθαίνουμε, αλλά για να μπορεί αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας νόμος ο οποίος επιβάλλει από 1η Οκτωβρίου στην Ελλάδα κάτι που έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, διεθνές ενδιαφέρον, διότι πρώτη φορά υλοποιείται μια τέτοια πολιτική παγκοσμίως, επιβάλλει σε κάθε έναν, αν θέλει, και αυτή είναι η μόνη αλλά ίσως και η σημαντικότερη ποινή που επιδιώκει να επιβάλλει, αν θέλει να την εκτελέσει την αποφασή του να την υλοποιήσει, να τη δημοσιοποιήσει. Ήδη 307 φορείς του δημοσίου, που μέχρι τώρα λειτουργούσαν κυριολεκτικά θέλοντας και μίαν κρυπτό, στα χέρια έντιμων ανθρώπων, στα χέρια, δυστυχώς πολλές φορές, τα έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές και στα χέρια όχι έντιμων ανθρώπων. Αυτοί οι 307 φορείς έχουν ήδη αναρτήσει 54 περίπου χιλιάδες αποφάσεις τους, οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους Έλληνες. Είναι δε τέτοια η σημασία αυτής της αλλαγής μέσα στο κράτος σε σχέση με τη διαφάνεια, σε σχέση με την αξιοποίηση του διαδικτύου, που ανάμεσα στα μείζωνα που επιτυγχάνει η διαφάνεια, η ορθολογική λήψη αποφάσεων, γιατί ξέρετε κάποιος που ξέρει ότι θα γνωστοποιήσει τις αποφάσεις του και θα είναι ενώπιον σας, είναι κάποιος ο οποίος όχι μόνο πρέπει να πάρει τυπικές και νόμιμες αποφάσεις, αλλά και σωστές, λογικές αποφάσεις. Γιατί διαφορετικά θα είναι εκτεθειμένο σε μια κριτική στην οποία δεν θα μπορεί να αντέξει. Δεν μπορεί να αντέξει ένας διοικητής νοσοκομείου όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τόσο σοβαρά προβλήματα να γνωστοποιήσει στον ελληνικό λαό, σε όλους, στους εργαζόμενους εντός νοσοκομείου, σε οποιονδήποτε Έλληνα ή και ξένο, δημοσιογράφους και ούτω καθεξής, ότι για παράδειγμα γι' αυτόν έχει προτεραιότητα να ξοδέψει χρήματα του νοσοκομείου για να εξοραίσει τον περιβάλλοντα χώρο. Μπορεί υπό συνθήκες πραγματικές στο παρελθόν αυτό να το έκανε και να το έκανε νόμιμα. Πρώτον, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Δεύτερον, αφού θα ήταν νόμιμη η διαδικασία την οποία θα επέλεγε να εξοραίσει τον περιβάλλοντα χώρο, θα κατάφερνε να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για αυτό το σκοπό, αλλά κανείς δεν θα τον εμπόδιζε να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της απόφασης, γιατί απλούστατα δεν θα τη μάθαινε κανείς. Εκτός από ελάχιστους, οι οποίοι προφανώς και θα συνεννούσαν ή δεν θα μπαίναν στον κόπο να τη σταματήσουν αυτή την απόφαση. Θέλω να σας πω λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι έχει συντελεστεί και υπ' αυτήν την έννοια αποφάσισα να σας μιλήσω όχι για κάτι το οποίο θα γίνει στην Ελλάδα, αλλά κάτι το οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, κάτι το οποίο συγκεντρώνει ήδη ένα πολύ σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον, γιατί βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τελείως άλλη νοοτροπία, τελείως άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, τελείως άλλη κατάσταση. Ξεκίνησα δε προηγουμένως να σας πω και τώρα επιστρέφω, ότι που ανάμεσα στα άλλα θα έχει και την εξής πολύ θετική συνέπεια και αποτέλεσμα, ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος δεν θα χρειαστεί να ξαναπληρώσει, που μίλησε πριν από λίγο ο αγαπητός φίλος, κάποιον γιατί θα του πάει την αποκλειστική δήλωση, διότι πια τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κράτος δεν θα υπάρχουν αποκλειστικές ειδήσεις. Δεν θα μπορεί κανείς να ανακαλύψει κάτι στη λειτουργία του κράτους και αποκαλύπτοντάς το να πάει να το δώσει για να εισπράξει χρήματα.
Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό έχει ήδη συντελεστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσδοκούμε ότι θα αλλάξει ριζικά και την νοοτροπία και την αντίληψη της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Δεν είναι κάτι μόνο που θα οδηγήσει σε νόμιμες αποφάσεις, αλλά κυρίως ή και ταυτόχρονα κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε σωστές, σε ορθολογικές αποφάσεις. Είναι βεβαίως, Θόδωρε, στην βάση ανοιχτού κώδικα, πρέπει σας παρακαλώ επίσης να γνωρίζετε. Είναι ανοιχτό και προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο με μηχανή αναζήτησης σε όλους τους Έλληνες πολίτες που μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη διεύθυνση και να δουν ό,τι έχει αποφασίσει οποιοδήποτε κρατικός αξιωματούχος. Και βεβαίως, να σας πω και κάτι το οποίο φαντάζομαι είναι επίκαιρο και έχει ενδιαφέρον για εσάς, ότι αυτό το πρόγραμμα Διάβγεια, αυτό το νόμο για το πρόγραμμα Διάβγεια, τον πραγματοποιήσαμε, τον ψηφίσαμε, τον έχουμε εφαρμόσει χωρίς να μας το ζητήσει η Τρόικα και χωρίς η Τρόικα επίσης να ξέρετε να το μνημονεύει. Γιατί ίσως είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη αντιληφθεί πόσο μεγάλη σημασία έχει για να επιτευχθούν οι στόχοι που κατά τα άλλα πρέπει να επιτευχθούν για να σωθεί η χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεχτήκατε να κάνετε την υπόθεση που κάνατε. Πέρασαν τα 10 λεπτά. Μία μόνο κουβέντα τώρα που πέρασαν τα 10 λεπτά και πια έχετε απέναντί σας ένα μέλος της κυβέρνησης. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να γνωρίζετε ότι μόνο με τη δική σας τη βοήθεια, τη βοήθεια του ελληνικού λαού, μόνο με αυτή τη βοήθεια, στο τέλος, ναι, πραγματικά μπορούμε και θα καταφέρουμε να σώσουμε τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.